Λοιπόν, το νεότερο είναι εμείς σήμερα κάναμε έκταση γενική συνέλευση στον πεζόδρομο εδώ στην ταχυδρομία απέναντι ανοιχτή γενική συνέλευση και αποφασίσαμε ομόφωνα τη θέση των κινητοποιήσεων και αφότου κάναμε και το συλλαλητήριο προς το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για να δηλώσουμε και τις αποφάσεις μας. Μετά μάθαμε ότι το μεσημέρι δόθηκε εντολή στην προϊσταμένη του γραφείου εδώ διοίκησης να έρθει και να στείλει τους φακέλους στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Περιφρονήσαμε λοιπόν την απεργία μας που είναι 24 ώρες και νόμιμη καθόλου και αποτρέψαμε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα με επικοινωνία που είχα εγώ ίδιος με τον Γενικό Γραμματέα από τη Θεσσαλονίκη μου είπε ότι εσύ είσαι πρόεδρος και το συλλόγου κάνει τη δουλειά σου και εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Πρέπει φάκελο να πάρει στη Θεσσαλονίκη. Για πόσους φακέλους μιλούμε, για πόσα άτομα μιλούμε συνολικά, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Είναι 64 άτομα. Πόσα είπατε? 64. 64 συνολικά άτομα. Σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι. Είναι το από εδώ τμήμα της αποκεντρωμένης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που έχει 64 άτομα. Μάλιστα. Έχει και άλλα γύρω στα 60 ακόμα που είναι της Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Συνολικά είμαστε 119 άτομα. Συνολικά 119 άτομα και μιλούμε για ανθρώπους δευτεροβάθμιας, από φίλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ακούστε κυρία Θεολόγη, να σας πω για να καταλάβει και ο κόσμος πού είναι ακριβώς το οξύμορο. Πρώτα θέτουν σε διαθεσιμότητα τους συναδέλφους αυτούς, χωρίς καμιά αξιολόγηση, χωρίς κανένα παράπτωμα, χωρίς οτιδήποτε, Λοιπόν, και μετά υπόσχονται ότι θα δημιουργήσουν θέσεις για να μεταφέρουν αυτούς σε θέσεις και άρα δεν θα υπάρχουν απολύσεις. Θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα περίτρανο της υπηρεσίας μου που είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Μονοταξίας. Δύο άτομα λοιπόν από τα 64 που σας είπα είναι ΔΕ και φεύγουν με αυτές τις διατάξεις που είναι στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Από τη στιγμή λοιπόν που φεύγουν ουσιαστικά πάμε να λειτουργεί καταρχήν το πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να λειτουργήσει το πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Λοιπόν, θα έρθει μετά η κυβέρνηση και θα μας πει αυτά τα δύο άτομα που φύγανε θα ξαναέρθουν πάλι. Καταλάβατε που είναι το οξύμορο? Μάλιστα, είστε σαφείς. Δηλαδή, και το ρώτησα και στον κύριο Υπουργό τον Στυλιανίδη το Σάββατο, ναι, ότι οι Ευρωπαίοι πώς διοικούν τη διοίκησή τους με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα βγάζουν τη διαθεσιμότητα τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους τέλος πάντων και χωρίς αξιολόγηση, χωρίς σχέδιο, χωρίς να έχουν μελέτη οργανισμών, έτσι ώστε να ξέρουν τα κενά και μετά ψάχνουν τα κενά. Ή μου λέει όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και η απορία μου, γιατί τα δέχονται αυτά. Και όχι μόνο η δική μου φυσικά, όλων. Μάλιστα, τι περιμένουμε την αυριανή ημέρα. Όχι μόνο ο κύριος Στυλιανίδης εννοώ γενικά η κυβέρνηση. Μάλιστα. Με τέτοια λογική. Δεν το προσωποποιείτε, κατάλαβα. Ναι, δηλαδή θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ας πούμε ότι θέλαμε να εξοδολογήσουμε τη δημόσια διοίκηση. Δεν πρέπει να είχαμε ένα σχέδιο που να είχαμε τα κενά, πού είναι πλεονάζω προσωπικό, πού είναι τα κενά, έτσι ώστε να κάνουμε τις ανακατανομές και να πει ας πούμε παράδειγμα. Μια χαρτογράφηση. Ναι, και να πω το χοντρό, ας πούμε, να πει σε έναν υπάλληλο. Κοίταξε, πρέπει να πας υποχρεωτικά σε εκείνη τη θέση. Ας πούμε, ξέρω εγώ από εδώ την Κομωτήρη να πας στη Ξάτη παράδειγμα. Λοιπόν, δέχεσαι, αν δεν δέχεσαι, τι έχει διαθεσιμότητα. Mm-hmm. Και αν περισσέψει κάποιο γύρω, τότε θα δούμε αν θα απολυθήσει ή όχι. Μάλιστα. Αυτό βέβαια θα υπήρχε, θα είχε μια λογική, αλλά εδώ δεν μιλάμε για λογική, μιλάμε για τελείως παράλογη κατάσταση. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, αύριο τι περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι κινητοποιήσεις? Τώρα εμείς περιφερούμε εδώ την διάρκεια, ρίξαμε μαζί η αστυνομία, η εισαγγελία για να ανοίξουν την υπηρεσία για να περάσει μέσα η προϊσταμένη. Περιφερούμε και περιμένουμε, θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Πάντως αύριο πάλι έχουμε και ρίξει εμείς 24 ώρια απεργία, πάλι με την κάλυψη της ΑΔΔ για να είμαστε τυπικά εντάξει. Παρουσία της εισαγγελέα και αστυνομίας, η προϊσταμένη της αποκεντρωμένης διοίκησης κυρία Τζέγκα εισήλθε στο γραφείο της λίγο μετά τις 10 το βράδυ για να παραλάβει το φάκελο με τα ονόματα που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα και ενώ οι υπάλληλοι είχαν 24 ώρια απεργία η οποία ήταν καθόλου ανώμημη. Πόσο νόμιμο λοιπόν είναι όταν κάποιος έχοντας ένα συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας και αφού απεργεί να πιέζεται ψυχολογικά με την έμεση απειλή της απόλυσης. Να έρθει νυχτιάτικα μετά το μεσημέρι που έχουν κλείσει οι υπηρεσίες ώρες που δεν υπάρχει κανένας εδώ κτλ. Δεν επιτρέπουν τις συνάδελφοι. Τις συνάδελφοι μπορούσαν να έρθει από τις 7 ώρα το πρωί να είναι στην υπηρεσία πάνω. Από επιλογή της δεν ήρθε. Όλη η υπηρεσία ήταν κλειστή.
Μετά από συζητήσεις, τελικά η προσταμένη θα παραμείνει στην Κομωτινή και ο φάκελος θα σταλεί το πρωί, και ενώ η απεργία θα συνεχιστεί σύμφωνα με την αντιδήλωση Ροδόπης. Φανερά πικραμένος από τις τελευταίες εξελίξεις ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Τριανταφυλόπουλος. Λυπάμαι για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Νύχτα με αστυνομία και με εισαγγελία ήρθανε για να υποτάξουν την αντίσταση των εργαζομένων. Λυπάμαι που εκβιάζουν απλούς εργαζόμενους με απόλυση για να φτάσουν στη φτώχεια και να τους αναγκάσουν να γίνουν αυτοί που θα φέρουν στη διαθεσιμότητα τους συναδέλφους τους. Λυπάμαι που μια κοινωνία δεν αντιδρά. Λυπάμαι που ο καθένας νοιάζεται για το μικροσυμφέρον του. Λυπάμαι που περιμένει ο καθένας πότε θα το χτυπήσει συμφορά την πόρτα. Αξίζουμε τέτοια αντιμετώπιση? Δεχόμαστε τέτοια ταπείνωση? Είμαστε τέτοιος λαός, χωρίς αξιοπρέπεια? Λυπάμαι.